Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο σώμεθα φως του απρόσιτου, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Αναχράντου σου Μητρός και πάντων σου τον Αγίο. Αμήν. Λέγαμε την προηγούμενη φορά με τη χάρη του Θεού πάντα και με τις ευχές του Γέροντα για την μητέρα όλων των κακών που είναι η Φιλαυθία, και σήμερα πάλι με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα θα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το θέμα. Να κάνω μία σύνδεση με τα προηγούμενα με βάση αυτά που λέει ο Αββάς Ισαΐας και ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής. Λέει ο Αββάς Ισαΐας, αυτός που φοβάται την ασθένεια του σώματος δεν φτάνει στο μέτρο των φυσικών του δυνατοτήτων, ούτε μπορεί να αποκτήσει τις αρετές. Θυμάστε που λέγαμε ότι η Φιλαυθία ορίζεται από τους πατέρες σαν η άλογη αγάπη προς το σώμα. Ο άνθρωπος φροντίζει αλλά όχι με σωστό τρόπο για το σώμα του, φοβάται μην αρρωστήσει και γυρνάει γύρω γύρω από τον εαυτό του. Αγαπάει τον εαυτό του. Εξού και η λέξη Φιλαυθία, φίλος του εαυτού του. Εδώ ο Αββάς Ισαΐας μας λέει ότι αυτός που φοβάται μήπως αρρωστήσει δεν φτάνει στο μέτρο των φυσικών των δυνατοτήτων, δηλαδή δεν αξιοποιεί ούτε τα χαρίσματα τα φυσικά που του έχει δώσει ο Θεός, και ακόμα λέει δεν μπορεί να αποκτήσει και τις αρετές. Αν όμως λέει κανείς προσπέφτει στον Θεό σε κάθε κόπο του, ο Θεός έχει την δύναμη να τον αναπαύσει. Δηλαδή λέει και ο Αββάς Ισάκος Ήρος ότι πάρα πολύ λέει φροντίζει ο Θεός ένα σώμα που κακοπαθεί για Αυτόν. Δηλαδή δεν πρέπει ο άνθρωπος να δηλιάζει και να φοβάται όταν κάνει έναν κόπο για τον Θεό. Δεν πρόκειται να αρρωστήσει από αυτό και ούτε να κουραστεί υπερβολικά ώστε να εξαντληθεί τελείως. Γιατί λέει ο Θεός θα του αναπληρώσει, θα του πάρει αυτόν τον κόπο. Έχουμε πάρα πολλά όμορφα περιστατικά από τη ζωή των πατέρων και των συγχρόνων πατέρων, του πατρός Παϊσίου, όπου ενώ ο άνθρωπος αυτός ισκήτο συστηματικά, δηλαδή νύστευε, ταλαιπωρούσε θα λέγαμε το σαρκείο του και έφτανε στα όρια του πολλές φορές, τότε όμως στα όρια όταν έφτανε δεν τον άφηνε ο Θεός να καταπέσει ούτε η υπεραγία Θεοτόκος, αλλά του έδιναν ενίσχυση. Χαρακτηριστικά μια φορά είχε έρθει ένα ψάρι από τον ουρανό στην κυριολεξία με έναν αετό, το είχε φέρει ο Θεός γιατί είχε ένα λογισμό εκείνη την ημέρα ο Πάτερ Παΐσιος, να είχα λίγο ψάρι να δυναμώσω το σαρκείο μου, όχι από ειδονή αλλά για να δυναμώσει κάπως από την αδυναμία στην οποία βρισκόταν, και ο Θεός τον ανέπαυσε. Βέβαια μετά ο Πάτερ Παΐσιος ντρεπόταν να το φάει αυτό το ψάρι. Λέει λοιπόν αυτό το πράγμα ο Αββάς Ισαΐας, ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει λέει και θα σου πάρει τον κόπο, γιατί αυτή τη δύναμη την έχει ο Θεός, και μπορεί κανείς ας πούμε να κοιμηθεί 2 ώρες και να του δώσουν μια ανάπαυση όσο του δίνουν 7 ώρες, αλλά δεν τις έχει τις 7 ώρες. Γιατί κοπιάζει στην προσευχή, κοπιάζει για το παιδί του ενδεχομένως, κοπιάζει για
την αγάπη. Και συνεχίζει ο βάσης Αγίας. Αν ο Γεδεών, λέει, δεν έσπαγε τις στάμνες, δεν θα μπορούσε να δει το φως των λαμπάδων. Αυτό τώρα είναι μια αλληγορία. Οι στάμνες είναι το σαρκείο μας, είναι το οστράκινο σκεύος, το σώμα μας, μέσα στο οποίο κρύβεται η ψυχή μας, κρύβεται το φως του Θεού, φανερώνεται το Άγιο Πνεύμα. Αν όμως αυτό το σώμα δεν το σπάσουμε, με την έννοια δεν αρνηθούμε αυτή την άλογη αγάπη προς το σώμα, τότε δεν θα φανεί το φως του Θεού, δεν θα φανούν οι αρετές για να μας οδηγήσουν ώστε να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών αφενός και αφετέρου να κυνηγήσουμε τους αλλοφύλους, δηλαδή τους δαίμονες. Έτσι λέει και ο άνθρωπος, αν δεν καταφρονήσει το σώμα, δεν σπάσει τη στάμνα, δεν θα μπορέσει να δει το φως της θεότητας, δεν θα μπορεί να δει τον Θεό. Λέμε σε κάθε λειτουργία, είδαμε το φως το αληθινό, και αυτό το φως που βλέπουν οι Άγιοι, το άχρηστο φως, αυτό το φως που το αισθάνεται ο άνθρωπος ως ειρήνη βαθιά μέσα του, ως κοινωνία με τον Θεό, ως αγάπη για όλους, ως καλοσύνη, ως ταπείνωση. Αυτό το φως το βλέπεις? Για να το δεις θα πρέπει λίγο να καταφρονήσεις το σώμα, να διώξεις τη φυλαυτή αυτή την άλογη αγάπη που έχεις προς το σώμα. Έχει, θα λέγαμε, τεράστια σημασία προς τα που είμαστε στραμμένοι. Βλέπετε, κάθε στιγμή κάπου κοιτάμε, όχι τόσο με τα μάτια τα σωματικά, τι μπορεί αυτά να τα έχουμε και κλειστά, αλλά με το νου μας, με τα μάτια δηλαδή της ψυχής. Πού κοιτάς? Κοιτάς προς τον εαυτό σου, άρα είσαι φύλαυτος. Κοιτάς προς τον Θεό, είσαι φιλόθεος. Και αυτό έχει σημασία, να μην είμαστε φιλέθπτοι για να είμαστε φιλόθεοι. Δεν μπορείς να κοιτάς και στον Θεό και στον εαυτό σου. Αν κοιτάς προς τον εαυτό σου, αρρωσταίνεις και σιγά σιγά μπαίνεις, θα λέγαμε, σε μία μαύρη τρύπα και αυτοαπορροφάσαι. Βράζεις με το ζουμί σου, το λέει λαϊκά ο κόσμος, και παθαίνεις αυτά που λένε τα λεγόμενα ψυχολογικά, την κατάθλιψη και όλα αυτά τα αρρωστημένα πράγματα. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, της στροφής του βλέμματος προς τα μέσα, προς τον εαυτό μας. Δεν μιλάμε πλέον για την ενδοσκόπηση, να παρατηρούμε τον εαυτό μας για να διορθωθούμε, αλλά μιλάμε για αυτή την άρρωστη ενασχόληση τη συνεχή με το εγώ και τα προβλήματά μου. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, ας ελέγχουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή. Προς τα που κοιτάμε, προς τα που είμαστε στραμμένοι? Πού είναι ο νους μου τώρα, δηλαδή, με τι ασχολείται? Ασχολείται με το αν πεινάω, αν διψάω, αν πονάω, αν γυρίζω γύρω-γύρω από τον εαυτό μου? Τότε έχω φιλαυτία. Ή είμαι στο πώς θα ξεκουράσω τον Θεό, πώς θα αναπαύσω τον Θεό, πώς θα ευχαριστήσω τον Θεό, πώς θα ξεκουράσω και θα αναπαύσω τον αδερφό μου, που είναι πάλι η εικόνα του Θεού. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός και αυτό είναι το υγιές. Λέει και ο Άγιος Μάξιμος, πρόσεχε, λέει, τον εαυτό σου από την μητέρα των κακών, την φιλαυτία, που είναι η παράλογη αγάπη του σώματος. Από αυτή γεννιούνται, μοιάζοντας εύλογοι, οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι λογισμοί, δηλαδή της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της κοινοδοξίας, που σχηματίζονται παίρνοντας αφορμή από την αναπόφευκτη τάχα ανάγκη του σώματος. Και σου λέει, πρέπει να ασχοληθείς τι θα φας και πώς θα έχεις χρήματα, πώς θα έχεις την εκτίμηση των άλλων, να ανέβεις κοινωνικά στην ιδέα που έχει ο κόσμος για σένα. Και όλα αυτά τα ωρεοποιούμε και τα λέμε ότι είναι και δικαιολογημένα, αλλά ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αποτελέσματα της φιλαυτίας. Και από αυτούς τους τρεις γενικότατους λογισμούς γεννιούνται όλοι οι υπόλοιποι, όλος ο υπόλοιπος κατάλογος των κακών, τη γαστριμαργία, τη φιλαργυρία και την κενοδοξία. Από αυτούς βγαίνει η πορνεία, βγαίνει
η κάθε είδος σαρκική αμαρτία, βγαίνει η ζήλια και ο φθόνος, η κατάκριση, η καταλαλιά και πάρα πολλά άλλα. Είναι ανάγκη λοιπόν να προσέχουμε, λέει ο Άγιος Μάξιμος, και να την πολεμούμε με μεγάλη νύψη, τη φιλαυτία. Και όταν αφανιστεί η φιλαυτία, όταν εξαφανιστεί, αφανίζονται μαζί της όλα όσα γεννιούνται από αυτήν. Βλέπετε, δηλαδή, είναι ένα γενικό πάθος, είναι η ρίζα των παθών, και αν κανείς στοχεύσει εκεί να κόψει αυτή τη ρίζα, κόβει όλα τα πάθη. Γι' αυτό καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι να ασχοληθεί με αυτό το πάθος. Γιατί αν ασχολείσαι με άλλα πάθη που είναι κλαδιά, θα λέγαμε, αυτού του δέντρου, κάνεις κάτι επιμέρους. Ενώ αν κόψεις τη ρίζα, ξεραίνεις όλο το δέντρο. Το πάθος της φιλαυτίας, συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος, στον μεν μοναχό υποβάλλει, του βάζει τη σκέψη, να λυπάται το σώμα του και να του χορηγεί τροφή πέρα από όσο πρέπει, συγκαταβατικά δήθεν, για να μπορεί να κυβερνηθεί, και έτσι σιγά σιγά παρασύρεται και πέφτει στο βάραθρο της φιλιδονίας και γίνεται ο μοναχός φιλίδωνος. Στον κοσμικό πάλι υποβάλλει, του βάζει τη σκέψη, να φροντίζει πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Και σου λέει, θέλω αυτό, θέλω το άλλο, και ακούς και τα μικρά παιδιά ακόμα, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, και το απαιτούνε. Και ουσιαστικά όλα αυτά δεν είναι παρά τα γεννήματα της φιλαυτίας. Τη φιλαυτία αντιμάχονται η αγάπη και η εγκράτεια. Εκείνος που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό ότι έχει όλα τα πάθη. Και αν θέλει να κόψει τη φιλαυτία, να αγαπήσει και να εγκρατεύεται. Να αγαπάει και να εγκρατεύεται. Κανένας δεν μίσησε τη σάρκα του, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Αλλά πρέπει, λέει πάλι, να τη σκληραγωγεί και να τη χρησιμοποιεί ως δούλη στην πρώτη προς Κορινθίους, χωρίς να τη δίνει τίποτα άλλο παρά μόνο τροφές και ενδύματα, και από αυτά όσα τις χρειάζονται για να ζει, δηλαδή τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα. Έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα, είναι αρκετό. Με αυτόν τον τρόπο την αγαπάει κανείς απαθώς τη σάρκα του, το σώμα του, και την τρέφει σαν υπηρέτρια των θείων και την περιποιείται δίνοντάς της μόνο όσα θεραπεύουν τις ανάγκες της. Το σώμα είναι υπηρέτης της ψυχής και κατεβέλεξε συν του Θεού πρέπει να είναι. Γι' αυτό και πρέπει να το σκληραγωγούμε και να το δουλαγωγούμε, δηλαδή να το έχουμε υπό την ψυχή, όχι υπέρ, δηλαδή να κάνει κουμάντο στην ψυχή το σώμα, αλλά η ψυχή να κάνει, να διατάζει το σώμα και να το οδηγεί σε έργα που να αρέσουν στο Θεό. Και η ψυχή χρειάζεται το σώμα για να μπορεί να εκφράσει τη μετανοιά της. Γι' αυτό οι ψυχές στον Άδη δεν μπορούν να αλλάξουν κατάσταση, γιατί δεν έχουν το σώμα. Δεν μπορούν να μετανοήσουν εκεί πέρα. Όσο ζεις εδώ και έχεις το σώμα, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις σαν εργαλείο, να το έχεις υπό την ψυχή, να το κυβερνά η ψυχή, ώστε να εκφράζεις με το σώμα την πνευματική σου εργασία, τη μετάνοιά σου. Όποιον αγαπάει κανείς, λέει ο Άγιος Μάξιμος, αυτόν βέβαια και περιποιείται πρόθυμα. Όποιον αγαπάει, αυτόν και περιποιείται, είναι λογικό. Αν λοιπόν κανείς αγαπάει τον Θεό, που είναι η πρώτη εντολή και αυτόν πρέπει να αγαπάμε πάνω απ' όλα, οπωσδήποτε κάνει πρόθυμα και εκείνα που του αρέσουν. Αν αγαπάει τη σάρκα, κάνει εκείνα που την ευχαριστούν. Στον Θεό αρέσουν η αγάπη, η σοφροσύνη, η θεωρία και η προσευχή. Στη σάρκα αρέσουν η γαστριμαργία, η ακολασία και όσα αυξάνουν αυτά τα δύο πάθη. Γι' αυτό
λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, «Η ενσαρκή όντες Θεό αρέσε ουδύναντε». Όποιος είναι δούλος της σάρκα δεν μπορεί να αρέσει το Θεό. «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και τις επιθυμίες», λέει πάλι στην προς Γαλάτας επιστολή. Αν θέλεις να είσαι του Χριστού, πρέπει να σταυρώσεις τη σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, τη φιλαυτία σου δηλαδή, αυτή την αγάπη που έχεις προς τη σάρκα, μαζί με τα παθήματα και με τις επιθυμίες τις διάφορες, τις σαρκικές. Αν ο νους στραφεί προς τον Θεό, έχει το σώμα δούλο του και δεν του παρέχει τίποτα παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Θυμηθείτε αυτό που λέγαν προηγουμένως, προς τα που είμαστε στραμμένοι, προς τα που κοιτάμε. Αν κοιτάς προς τον Θεό, εύκολα ξεφεύγεις από τα σαρκικά, εύκολα μισεύεις. Μίσος και μισεύω τι θα πει, απομάκρυση, και απομακρύνομαι. Και λέει ένας σύγχρονος μεγάλος και Άγιος, ο πατήρ Σοφρόνιος, πρέπει να καλλιεργήσουμε, λέει, το αυτομίσος, το οποίο είναι η θεραπεία της φιλαστείας, της άλογης αγάπης που έχουμε στη σάρκα. Τι θα πει να μισήσουμε τον εαυτό μας, να απομακρυνθούμε από τον εαυτό μας. Μα πώς θα πεις να απομακρυνθώ από τον εαυτό μου? Είναι ακριβώς να απομακρυνθείς από όλες αυτές τις άλογες και σαρκικές επιθυμίες, από αυτές τις επιθυμίες που σου βάζει φιλαυτεία. Και πώς θα απομακρυνθείς από τον σώμα σου και από τον εαυτό σου? Όταν θα στραφείς προς τον Θεό και πλέον δεν θα ασχολείσαι με τον εαυτό σου, θα ασχολείσαι με τον Θεό, και θα βλέπεις το σώμα σου σαν, θα λέγαμε, κάτι δευτερεύωνα, έτσι κάπως ξένο, γιατί θα είναι ο νους όλο εκεί προς τον Θεό και θα προσπαθείς να θεραπεύεις, να χαροποιείς τον Θεό. Βλέπετε, ο νους δηλαδή, για να ξεκολλήσει από όλα αυτά στα οποία είμαστε συνήθως κολλημένοι, στα πάθη, πρέπει να κολλήσει στον Θεό. Αυτή είναι η συνταγή. Μην προσπαθούμε δηλαδή να ξεκολλήσουμε από κάτι αν δεν προσπαθήσουμε να κολλήσουμε κάπου αλλού. Και το κάπου αλλού πρέπει να είναι ο Θεός. Τότε ξεκολλάει ο νους. Αλλιώς δεν φεύγουν οι λογισμοί, δεν φεύγουν οι επιθυμίες. Λες να πολεμήσω την επιθυμία του φαγητού, μα δεν μπορείς, όλο θα σου έρχεται στο μυαλό. Τι να κάνω, να τη διώξω? Πώς θα τη διώξεις? Δεν φεύγει. Όσο τη διώχνεις, τόσο πιο πολύ έρχεται. Ναι, δοκιμάστε και θα δείτε. Πιο πολύ σαρπάζει. Γιατί η τέχνη είναι να κολλήσεις τον νου σου στο Θεό. Και άστο αυτό. Θα μαραθεί μόνο του αυτή η επιθυμία για το φαγητό και για το μην αρρωστήσουμε και για το ότι τρέμουμε, μην κρυώσουμε, μην πεινάσουμε, μην διψάσουμε. Μετά θα το αισθάνεσαι το σώμα σου σαν ένα ρούχο, σαν ένα ένδυμα. Δεν θα είναι αυτό το κέντρο του ενδιαφέροντός σου και τη ζωή σου. Και έτσι ξεφεύγεις από τη φιλαυτία. Αν ο νους λοιπόν στραφεί προς το Θεό, έχει το σώμα δούλο του και δεν του παρέχει τίποτα παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Αν όμως στραφεί προς τη σάρκα και λέει, α, για να δω τώρα τον εαυτό μου, τι γίνεται, πώς είμαι τώρα, είμαι καλά, τι αισθάνομαι, πεινάω, διψάω, πονάω, και όλα ασχολείσαι με αυτό, τότε ο άνθρωπος υποδουλώνεται στα πάθη και φροντίζει πώς να ικανοποιεί πάντα τις κακές του επιθυμίες. Αυτά λοιπόν λέει ο Άγιος Μάξιμος και τα είπαμε έτσι για να κάνουμε μια σύνδεση με αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Ποια είναι τώρα τα αποτελέσματα, αν θέλετε, της φιλαυτίας? Ένας άνθρωπος που έχει φιλαυτία έχει και τα αποτελέσματά της, τα οποία είναι φοβερά. Είναι η πολυφαγία και η ειδηφαγία. Έτσι, να τρως πολύ και να τρως αυτά τα ιδέα, τα ευχάριστα, τα οποία κατά κανόνα είναι και βλαβερά. Έτσι, αυτά τα πολύ λιπαρά, τα γλυκά και όλα αυτά που τρώμε και μας αρέσουν, και όλα αυτά είναι πολύ βλαβερά. Και από αυτά μετά, την πολυφαγία και την ειδηφαγία, γεννιέται ένα ακόμα μεγαλύτερο κακό που λέγεται ακολασία.
Από τη φιλαυτία πάλι, όταν την έχει κανείς, γεννιέται η φιλαργυρία και η καινοδοξία. Αγαπάς τα χρήματα για να ικανοποιείς βέβαια τις υποτιθέμενες μεγάλες ανάγκες που έχεις για τον εαυτούλη σου, και η καινοδοξία, γιατί βέβαια ένας που αγαπάει τον εαυτό του αγαπάει τη δόξα του εαυτού του, θέλει και οι άλλοι να τον δοξάζουν, να τον τιμούν, να τον έχουν σε εκτίμηση, σε περίοπτη θέση μέσα τους. Και από αυτά τα δυο, τη φιλαργυρία και την καινοδοξία, γίνεται κάτι πολύ φοβερό, γίνεται το μίσος προς τον πλησίον. Γιατί όταν αγαπάς τα χρήματα και όταν αγαπάς τη μάτα, η δόξα του κόσμου, μισείς τον άλλον. Όταν δεν στα δίνει, έτσι, ή όταν τον υποψιάζει ότι μπορεί να σου πάρει τα χρήματα ή ότι ας πούμε δεν σε εκτιμά, και μισείς, μισεύεις, απομακρύνεσαι δηλαδή από τον άλλον. Και βλέπεις οι άνθρωποι που είναι φιλάργυροι και που είναι καινόδοξοι, ουσιαστικά δεν έχουν φίλους, δεν αγαπάνε. Και αν δεν αγαπάς, δεν θα αγαπιέσαι κιόλας. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είπαμε ότι είναι η πολυφαγία, η διφαγία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Ο χωρισμός από τους άλλους, από τον Θεό, αλλά και από τον εαυτό μας ακόμα. Θα πεις, τι θα πει να χωριστώ τον εαυτό μου? Ναι, να διασπαστώ εσωτερικά. Ακούστε να δείτε πώς το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άγιος Μάξιμος πάλι. «Η των ανθρώπων φιλαυτία και σύνεσης αλλήλους και των νόμων ή αποσαμένη ή σοφισαμένη εις πολλάς μοίρας την μίαν φύσιν κατέτεμε». Δηλαδή λέει, η φιλαυτία των ανθρώπων τους χώρισε και μεταξύ τους αλλά και μέσα τους, τους δημιούργησε εσωτερική διάσπαση. Όποιος θέλει να ενοποιήσει τις εσωτερικές του δυνάμεις και να γίνει πάλι έτσι απλός από πολυσύνθετος που έχει γίνει, πρέπει να πολεμήσει αυτή την φιλαυτία και έτσι διώχνει αυτή την εσωτερική διάσπαση, αυτό το διχασμό που ζούμε πολλές φορές μέσα μας, και λέμε, μα καλά, εγώ τι είμαι, ένας είμαι, δύο είμαι, πόσος είμαι τέλος πάντων, και δεν ξέρουμε κι εμείς ήδη τον εαυτό μας και απορούμε πώς συμπεριφερόμαστε μερικές φορές έτσι και μερικές φορές αντίθετα. Είναι ακριβώς αυτό αυτή η διάλυση που έχει γίνει μέσα μας εξαιτίας της αμαρτίας. Και είπαμε, η ρίζα της αμαρτίας είναι αυτό το πάθος της φιλαυτίας. Και κάτι ακόμα λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι τα γεννήματα της φιλαυτίας, τα αποτελέσματα της φιλαυτίας είναι όλα τα πάθη, όπως είπαμε. Και μάλιστα ο Άγιος Μάξιμος τα κατατάσσει σε δύο κατηγορίες γενικές. Στη μια κατηγορία είναι τα πάθη που οδηγούν στις ειδονές. Έτσι, ο φύλαυτος είναι και φιλίδωνος. Και μέσα σε αυτά όλα τα πάθη είναι η γαστριμαργία, η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φυσίωση, η φιλαργυρία και πολλά άλλα. Ένας μακρύς κατάλογος. Είναι τα πάθη τα οποία οδηγούν στις ειδονές. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του, το σώμα του, και κυνηγάει μετά τις ειδονές, αυτό που θα δώσει ευχαρίστηση στο σώμα. Και η δεύτερη κατηγορία παθών στα οποία οδηγεί η φιλαυτία είναι τα πάθη εκείνα τα οποία απομακρύνουν τον άνθρωπο από την οδύνη. Έτσι, ο φύλαυτος άνθρωπος δεν θέλει οδύνη, δεν θέλει να πονέσει. Ενώ ακριβώς η οδύνη είναι το αντιφάρμακο της ειδονής. Είναι το αντίδοτο στο δηλητήριο που μας έχισε ο διάβολος. Και το δηλητήριο είναι η κακιά ειδονή που μπήκε μέσα μας εξαιτίας των παθών. Αν αυτή η ειδονή δεν εξουδετερωθεί, που πέρασε μέσα μας από τις αισθήσεις, από τις αμαρτίες δηλαδή, μέσα από τις αισθήσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι υγιής
ψυχικά, πνευματικά. Δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό ένας άνθρωπος που είναι πλημμυρισμένος από αυτό το δηλητήριο του διαβόλου, την ειδονή. Και ο Θεός ευτυχώς δεν μας εγκατέλειψε στη δηλητηρίαση αυτή που πάθαμε από τα πάθη μας, από τον διάβολο, από τον όφη. Μας έδωσε ένα φάρμακο. Και το φάρμακο είναι ο πόνος. Είναι η οδύνη. Άμα είσαι φύλαυτος όμως, δεν θέλεις οδύνη. Τη μισείς την οδύνη. Ουσιαστικά μισείς δηλαδή τη θεραπεία σου. Μισείς το φάρμακο, αυτό που θα σε σώσει. Και ένας που μισεί την οδύνη, κάνει το παν για να μην πονέσει. Και αυτό λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι μετά ο φύλαυτος έχει και όλα αυτά τα πάθη τα οποία απομακρύνουν την οδύνη. Έτσι, και προσπαθεί να κάνει το παν για να μην πονέσει. Αγαπάει την άνεση, την καλοπέραση, μισεί αυτούς οι οποίοι πάνε να τους διστερήσουν την άνεση και την καλοπέραση, και κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό του. Και όλο και περισσότερο προχωράει η αρρώστια αυτή που λέγεται φυλαυτία. Και αυτός ο τραγικός άνθρωπος μετά γίνεται ρεζίλη, θα λέγαμε, και στους συνανθρώπους του, γιατί όλοι οι άνθρωποι λίγος πολύ έχουν μια εκτίμηση στην αρετή, άσχετα δεν το λένε πολλές φορές φανερά. Να διαβάσουμε μερικά περιστατικά από τον πατέρα Παΐσιο, να δείτε πως φαίνεται ο φύλαυτος άνθρωπος και πως γελιοποιείται. Είναι στην ουρά και περιμένουν να δουν τον γέροντα. Λέει λοιπόν: «Σήμερα, γέροντα, πολλοί κόσμος περίμενε να σας δει, και κάποιος νεαρός δεν περίμενε τη σειρά του. Τους προσπέρασε όλους». Και ο γέροντας το είχε αντιληφθεί αυτό και λέει: «Ναι». Και ήρθε και μου είπε μάλιστα: «Είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιο Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ». «Καλά», του λέω, «δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει. Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα». Βλέπετε, αυτός προσπέρασε όλη την ουρά και πήγε δίπλα στο γέροντα. Του λέει: «Να ασχοληθώ με σένα, να αφήσω όλους αυτούς». «Ναι, πάτερ», μου λέει. «Ακούς κουβέντα», λέει ο γέροντας. «Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες, όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά, και εκείνος να επιμένει. Και δεν ήταν ότι είχε και κανένα σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε: «Πατέρ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε: «Με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνο εγώ. Να μην μπει μέσα κανένας άλλος». Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα? Βλέπετε, ο φύλαυτος άνθρωπος είναι τραγικός άνθρωπος. Είναι απομονωμένος, είναι μοναχικός. Ζει τη μοναξιά του. Τι σε πειράζει, λέει, να πει ο γέροντας και άλλους μαζί με σένα στην προσευχή του? Θα είναι πιο αδύνατη η προσευχή? Όχι βέβαια. Ή που λένε μερικοί, ξέρω, λέει, να κάνουμε λειτουργία οικογενειακή. Τι θα πει λειτουργία οικογενειακή? Έτσι. Μόνο για μας. Η λειτουργία είναι για όλη την Εκκλησία, για όλο τον κόσμο. Δεν έχει έννοια αυτό. Ή θα κάνουμε μνημόσυνο, λέει, μόνο για μας, ή βάφτιση μόνο για μας. Γιατί να μην κάνουμε μια βάφτιση για όλα τα παιδιά της ενορίας, ας πούμε, που είναι έτοιμα να βαφτιστούν. Και ο αιρέας να κουραστεί λιγότερο και να το χαρούμε όλοι μαζί, να γίνει ένα πανηγύρι. Όχι, λέει, θα κάνω καθένας τη βάφτισή του. Ναι, στο βάθος είναι φυλαυτία. Εγωισμός είναι. Έτσι, τώρα ελεγχόμαστε κι εμείς. Έτσι, εγώ να κάνω αγιασμό εγώ, ας πούμε. Αφού γίνεται ο κοινός αγιασμός, κάθε πρώτη του μηνός γίνεται στην ορία σου. Όχι, λέει, θα ζεις στο δικό μου το σπίτι, και μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι, στην ίδια πολυκατοικία και το άλλο διαμέρισμα, και σε μένα θα έρθει να κάνει δικό διαγιασμό σε μένα, και άλλο σε μένα είναι ο προσωπικός μου αγιασμός.
Έτσι, όλα αυτά μας ελέγχουν. Γιατί να μην κάνουμε ένα κοινό αγιασμό, ας πούμε, για όλη την πολυκατοικία. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, που να μαζευτούμε όλοι μαζί. Και μεταξύ μας θα ενωνόμαστε και ωραία θα κουραζόταν τόσο και λοιπά και πολλά θα βγαίνανε καλά. Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός? Όσαν θέλει την ψυχή να αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Τι έννοια έχει αυτό που λέει ο Χριστός μας στο κατά Ματθαίον, στο 16ο κεφάλαιο, στο 25ο στίχο? Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του, θα τη σώσει. Όποιος θέλει να τη σώσει, θα τη χάσει. Τι σημαίνει αυτό? Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να χάσει τη ζωή του με την καλή έννοια. Δηλαδή, να μην υπολογίζει τη ζωή του. Να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. Να πετάξει τη φιλαυτία δηλαδή. Να μην σκέφτει τον εαυτό του. Να βάλει πρώτα τον άλλον. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος, λέει ο Απόστολος στην 1η προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο 24ο στίχο. Και είναι φοβερό αυτό το ρητό, ε? Κανείς να μην ζητάει το συμφέρον του, αλλά ο καθένας να ζητάει του εταίρου το συμφέρον, του άλλου. Και δεν λέει και το του εταίρου. Ζήτα το δικό σου, να ζητάς και το άλλο. Που θα μας φαινόταν πιο λογικό, έτσι δεν είναι? Όχι, λέει μόνο του άλλου να ζητάς. Και ξέρετε, είναι εκπληκτικό. Αν ζητάμε το συμφέρον του άλλου και κάνουμε τη δουλειά του άλλου, γίνεται και η δική μας η δουλειά. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Πας να εξυπηρετήσεις τον άλλο και εξυπηρετήσαι και εσύ. Εκεί που δεν το περιμένεις και με τέλειο τρόπο. Γιατί ακριβώς βγαίνεις από τον εαυτό σου, ξεχνάς τον εαυτό σου και μετά φροντίζει ο Θεός για σένα. Γιατί εσύ φρόντισες για τον αδερφό του Χριστού. Όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι, λέει ο Πάτερ Παΐσιος. Να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον. Να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Μα θα πεις και τότε εγώ πώς θα σωθώ, άμα ξεχνάω τον εαυτό μου? Ακριβώς τότε σώζεσαι. Όταν σώσεις τον άλλον. Η σωτηρία μας είναι στα χέρια του αδερφού μας. Αν ενδιαφερθείς για να σωθεί ο αδερφός σου, τότε θα σωθείς και εσύ. Αν διαγράψεις τον αδερφό σου, τότε χάνεσαι και εσύ. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω τη δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Κάποτε είχε αρρωστήσει ένας συνασκητής του Πατέρ Παΐσιο. Τον είχα πάει στην Αθήνα και ο γέροντας άφησε την έρημό του, άφησε την ησυχία του, το κελάκι του και πήρε το κομποσκί του και πήγε στην Αθήνα και κάτσε σε ένα σπίτι για να μπορεί να πιέσει στο νοσοκομείο, ξέρετε πόσο, ένα μήνα, και έκανε δακρύβρεχτες προσευχές για να γίνει καλά ο συνασκητής του αυτός. Πώς τον είχε, θα λέγαμε, καμιά υποχρέωση? Ούτε ήταν αδερφός του κατά σάρκα, ούτε τίποτα. Κι όμως θα θυσίασε όλα. Και σου λέει, προκειμένου να βοηθήσω τον αδερφό, ας πάει πίσω και η άσκηση και η πρόοδος και η πνευματική και το ενωρά προσευχή και όλα αυτά. Που και αυτά τα έκανε δηλαδή εκεί πέρα που ήταν. Αλλά θυσίασε τον εαυτό του και την ξεκούρασή του και το βόλεμά του, έτσι, για χάρη του αδερφού. Και όπως λέει ο βίος του, πάρα πολλοί άνθρωποι τότε είχαν πάει και είχαν ζητήσει τη συμβουλή του στο νοσοκομείο και είχε γίνει το νοσοκομείο ιατρείο ψυχών εξαιτίας του Πάτερ Παΐσιου. Και σίγουρα αυτό βοήθησε και το ίδιο το γέροντα, πολύ περισσότερο πνευματικά, παρότι να καθόταν ένα μήνα στο κελί του. Γιατί όταν βοηθάς τον άλλον, τότε βοηθήσαι κι εσύ. Εξάλλου τι λέει η Γραφή, ότι αν σώσεις, λέει, μία ψυχή, τότε κι εσύ καλύπτεις πλήθος αμαρτιών, έτσι σώζεσαι κι εσύ. Πώς θα καταλαβαίνω, γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Ερώτηση τώρα. Εντάξει, να ξεχνάω τον εαυτό μου και να δίνω μέσα στον άλλον, αλλά πώς θα καταλαβαίνω τι χρειάζεται ο άλλος? Απάντηση. Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου, τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον.
Έτσι δεν αρκεί μόνο εξωτερικά, αλλά να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον? Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι και η καρδιά σου και η διάνοιά σου θα δουλέψει για τον άλλον. Έτσι. Και τα συναισθήματά σου, αλλά και η λογική σου. Πρέπει να μπεις στη θέση του άλλου, να καταλάβεις την ανάγκη του. Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Έτσι, ο θάνατός ή η ζωή μου, όπως το λέει ο λαός απλά. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμα και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει, εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι. Και στην εξομολόγηση μου, πως γίνεται αυτό καμιά φορά? Και δεν σκέφτεται, άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω? Ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα? Τίποτε. Κοινωνούν και φεύγουν. Αλλά κοινωνούν? Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Γιατί, τι θα πει κοινωνώ? Κοινωνώ θα πει επικοινωνώ με τον αδερφό μου καταρχάς, με τον Χριστό μου, αλλά και μέσα από τον Χριστό με όλους. Όταν εσύ κάνεις πέρα τους άλλους, δεν τους σκέφτεσαι, κοινωνείς? Δεν κοινωνείς. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδερφό σου, ψέματα λες ότι αγαπάς τον Θεό και πας να κοινωνήσεις με τον Θεό. Όταν δεν σκέφτεσαι τον άλλον, καλώς εγώ να περάσω πρώτος, ώστε να εξομολογηθώ εγώ, να κοινωνήσω εγώ, και δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Να το πάρω και να φύγω. Ουσιαστικά δεν κάνεις τίποτα. Είσαι μέσα στον εγωισμό σου, μέσα στη φιλαυτία σου. Εδώ ακόμη και να στερηθείς την Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Έτσι. Λέμε, ας πούμε, να τελειώσει η Θεία Κοινωνία και να μην έχει να κοινωνήσει, που δεν γίνεται βέβαια. Και αυτό ακόμα λέει, πρέπει να το χαρείς, που κοινώνησαν οι άλλοι. Και να είσαι σίγουρος ότι και εσύ θα έχεις κοινωνήσει πνευματικά, γιατί μπορεί να κοινωνεί ο άνθρωπος, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, πνευματικά, κάθε φορά που πάει στη Θεία Λειτουργία, άσχετα αν για κάποιους λόγους δεν κοινωνήσει, είτε γιατί έχει, ας πούμε, κανόνα από το πνευματικό του, είτε για οποιοδήποτε άλλο. Όταν έχεις αγάπη λοιπόν και κοινωνείς με τους άλλους και θυσιάζεις για τους άλλους, τότε κοινωνείς και με τον Θεό. Και αν ο ιερέας έχει μόνο μία μερίδα, μόνο έναν Μαργαρίτη, λέει ο Πάτερ Παϊσίος, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι τιμωθάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσει εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και επιμερίζει κανείς από χαρά. Έτσι κάποτε είχε πάει ο Πάτερ Παΐσιος στην κορυφή, στην Αγία Κορυφή, στο Σινά, εκεί που πήρε ο Μωυσής 10 εντολές. Είχε πάει ο άνθρωπος για να κοινωνήσει, γιατί ήταν μέρα που θα γινόταν Θεία Λειτουργία, με κάποιο γκρουπ είχε πάει και ένας ιερέας. Και πήγε ο Πάτερ Παΐσιος και του ξομολογήθηκε ότι είχε βάλει λίγο λάδι. Και ο ιερέας δεν τον άφησε να κοινωνήσει. Ο Πάτερ Παΐσιος δεν ήξερε ότι θα γινόταν λειτουργία, του είδε που ανεβαίνει, λέει να πάω κι εγώ. Ναι. Αλλά όλη την εβδομάδα νύστευε, μόνο το Σάββατο είχε βάλει λίγο λάδι. Λοιπόν, το έπεσε στον ιερέα, που πάρει, λέει, όχι, δεν κάνει κοινωνήσει. Εντάξει, το δέχτηκε. Δεν τα βλέπε τον παπά, ούτε τον κατέκρινε, ούτε τίποτα. Και ξέρετε τι έγινε, στο τέλος αισθάθηκε σαν να είχε κοινωνήσει. Έτσι. Γιατί κράτησε την αγάπη προς τον ιερέα. Δεν είπε, κοίταξε τι παπάς είναι αυτός, δεν έχει αγάπη κλπ. Τίποτα από αυτά. Το βάσανο του βολέματος. Έτσι, αυτό η φιλαυτία ουσιαστικά είναι το βόλεμα. Το να επιζητείς κάθε στιγμή το δικό σου το βόλεμα. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδερφή. Ξέρεις τι γίνεται, της λέει ο γέροντας. Πολλοί βλέπουν σε τι τους δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Βλέπετε αμέσως τοποθέτηση. Όταν νιώθεις ότι σε δυσκολεύει κάποιος, να αναρωτηθείς μήπως εσύ τον δυσκολεύεις σε κάτι. Απαιτήσεις έχουν μόνο από τους άλλους, όχι από τον εαυτό τους.
Αυτός είναι ο φύλαστας, ο εγωιστής. Ζητάει από τους άλλους, αλλά από τον εαυτό του. Η λογική της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Δηλαδή να αναζητήσεις το βόλεμα του άλλου και όχι το δικό σου. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Για βόλεμα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και κάνουμε μόνο αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι, θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν, θέλουμε όλοι να μας βοηθούν, συνέχεια δηλαδή θέλουμε και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας, εμένα αλλιώς με βολεύει ο άλλος και τελικά ο καθένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει. Αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει. Γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε θα αναπαυτείς όταν θα αναπαύσεις τον άλλον. Τότε θα ξεκουραστείς. Έτσι βλέπετε το μυστικό πάντα είναι ο άλλος. Δεν είναι ο εαυτός μας. Και ο Χριστός μας πάντα μας παραπέμπει στον άλλον. Σου λέει, θες να συγχωρεθείς, συγχώρεσε τον αδερφό σου. Θες να ελεηθείς από μένα, ελέησε τον αδερφό σου. Θέλεις να με δεις, δες τον αδερφό σου, αγάπησε τον αδερφό σου. Αλλιώς μην περιμένεις να με δεις. Θέλεις να χαρείς, δώσε χαρά στον αδερφό σου. Θέλεις να με αγαπήσεις, αγάπησε τον αδερφό σου και θα αγαπήσεις και εμένα. Να το μυστικό. Το μυστικό είναι πάντα ο άλλος. Ο οποιοσδήποτε άλλος, αυτός που έχεις δίπλα σου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν, είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανεβεί στο βουνό. Λέει ο Πάτερ Παΐσιος. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Οπότε και δίνευαν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου, θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω. Δεν λογαριάζει τον εαυτό τους, λέει, τα αδέλφια μου κινδυνεύουν. Εκείνη δεν με άφηνε η μητέρα, γιατί όλοι της έλεγαν, οι άλλοι έτσι και αλλιώς είναι χαμένοι. Μην το αφήνεις και αυτό να πάει, γιατί θα χαθεί και αυτό. Τώρα πήγαν αυτοί, σου λέει, αυτοί. Θα χαθούν, αλλά να μην χαθεί και το μικρό. Πού να ακούσω εγώ. Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στην λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτη τριβόλια, αγριόχορτα με πολλά αγκάθια. Περίπου μια ώρα καλοκαίρι μέσα στη ζέστη έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν καταλάβαινα πόνο. Βλέπετε, ξεχνάει το σώμα του. Αυτό είναι, δεν πονάει. Γιατί είναι η αγάπη. Σκέφτεται τους άλλους. Λέει, οι άλλοι κινδυνεύουν να πεθάνουν τώρα. Φτάνω στο χωράφι μας, πάω κοντά στα αδέρφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω. Πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί και δεν μας πείραξαν. Δεν μας είπαν τίποτε. Βλέπετε η αγάπη και η προσευχή του. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μετά το κατάλαβα. Μέχρι τότε δεν το είχα καταλάβει. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέρφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουνα, θα είχα μετά το βάσανο, το
του βολέματος. Ότι εγώ προτίμησα να βολευτώ εγώ και τα παιδιά μου ή τα αδέρφια μου σκοτώθηκαν. Ένα άλλο που κάνει η φιλαυτία είναι ότι μας στερεί την ειρήνη και τη χαρά και μας κάνει να ταραζόμαστε. Ακούστε μία ερώτηση και την απάντηση του γέροντα. Τι φταίει γέροντα και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Απάντηση: δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλαιό σου άνθρωπο. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτός σου. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να είναι ελεύθερος κατ' εικόνα του Θεού, ο οποίος είναι ο απόλυτα ελεύθερος και καθομοίωση του Θεού. Όσο όμως έχεις πάθει μέσα σου, δεν νιώθεις άνετα, και είπαμε η ρίζα όλων των παθών είναι η φιλαυτία. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της χελώνα? Όχι βέβαια. Τον περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Έτσι είναι και ο φιλαυτός άνθρωπος. Είναι κλεισμένος στον εαυτό του, συνέχεια με τις ανάγκες του και τα προβλήματά του. Νομίζω γέροντα ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου. Στην πράξη όμως, απάντηση, η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή. Ο παλαιός άνθρωπος είναι τα πάθη, τα ένστικτα. Αυτό που σου λέει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, το πάθος της φιλαυτίας. Αν δεν τα τεινάξεις αυτά στον αέρα, θα σε ανατινάξουν αυτά και θα είσαι συνέχεια σε μια κατάσταση ταραχής, φοβίας, σκλαβιάς. Γέροντα, πώς είναι η κόλαση? Απάντηση: θα σου πω μια ιστορία που είχα ακούσει. Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πώς είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέει: έλα να σου δείξω την κόλαση. Βρέθηκαν τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα. Ο καθένας είχε μια πολύ μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Ήταν πολύ μακριά. Γι' αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν. Είναι τραγικό να έχεις φαγητό και να μπορείς να φας. Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει: έλα τώρα να σου δείξω και τον παράδεισο. Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι ίδιο με το προηγούμενο και στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τάισε τον άλλον. Βλέπετε, να η αγάπη. Βλέπετε, το μυστικό είναι η αγάπη. Δεν είναι διαφορετικές καταστάσεις. Το φαγητό είναι το ίδιο. Είναι η χάρη του Θεού. Αλλά τη χάρη του Θεού όταν δεν τη μοιράζεσαι με τον άλλον, δεν έχεις αγάπη, δηλαδή δεν κοινωνείς, δεν βγαίνεις από τον εαυτό σου, είσαι κόλαση, είσαι στην κόλαση. Όταν τη μοιράζεσαι, τη δίνεις στον άλλον και ο άλλος τη δίνει σε σένα, τότε είσαι στον παράδεισο. Κατάλαβες τώρα κι εσύ πως μπορείς να ζεις από αυτή τη ζωή τον παράδεισο, όταν ταΐζεις τον άλλον? Όποιος κάνει το καλό
αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό, υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο, επίγεια κόλαση. Έχεις αγάπη, καλοσύνη, είσαι άγγελος. Και όπου πας ή σταθείς, μεταφέρεις τον παράδεισο. Έχεις πάθη, κακία, έχεις μέσα σου το διάβολο. Και όπου πας ή σταθείς, μεταφέρεις την κόλαση. Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον παράδεισο ή την κόλαση. Πώς γέροντα θα ξεπεράσω τη φυλαστεία? Πώς θα ελευθερωθούμε από αυτή τη σκλαβιά που είναι φοβερή, ε? Οι σωματικές μου δυνάμεις είναι λίγες και δυσκολεύομαι στην αυταπάρνηση και στη θυσία. Έτσι τρέμομαι πολλές φορές. Πολλές τώρα πω που θα κουραστώ, θα πονέσω, θα πεινάσω, θα διψάσω και να πάρω και τούτο και να πάρω και τ' άλλο. Και πάλι φοβόμαστε, μην πάθουμε κάτι. Είμαστε αδύναμοι. Πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη θυσία και στην αυταπάρνηση? Απάντηση. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός, έτσι. Η θυσία που θέλει ο Θεός είναι το ταπεινό πνεύμα και τη συντετριμένη καρδιά και την ταπεινωμένη, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει, δεν θα την κάνει ουδέν, δεν θα την κάνει τίποτε, δεν θα τη διαλύσει τελείως. Δεν ξεπερνάς τη φυλαυτία σου με το να σηκώνεις τον βαρύ τουρβά του άλλου. Αυτό δεν θα στο ζητήσει από σένα ο Θεός, αφού δεν έχει σωματικές δυνάμεις. Αλλά αν ταπεινώνεσαι και σηκώνεις μια κουβέντα, μια αδικία, αυτό μπορείς. Και αυτό είναι πάλι ξεπέρασμα της φυλαυτίας. Να ανεχτείς το λόγο του άλλου, την κουβέντα που θα σου πει, την αδικία του. Να σηκώσεις την αδυναμία του άλλου. Και αν προσθεθεί και λίγος σωματικός κόπος από αγάπη και καλοσύνη, ξέρεις πως βοηθάει μετά ο Θεός. Εντάξει, δεν μπορείς να σηκώσεις ένα τσουβάλι 50 κιλά, αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, μια τσάντα 2 κιλά να τη σηκώσεις. Κάτι λίγο μπορείς να κάνεις σωματικά. Γέροντα, ο σωματικός κόπος και η άσκηση τι σχέση έχουν με την εκοπή των παθών, με το να κόψουμε τα πάθη? Έχει σχέση αυτό, να κουραστούμε σωματικά, να ασκηθούμε. Ο σωματικός κόπος υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα, και η νηστεία και η αγρυπνία και κάθε άσκηση, όταν γίνεται για την αγάπη του Χριστού παράλληλα με τον αγώνα για την εκοπή των ψυχικών παθών, βοηθούν. Γιατί αν δεν κάνει κανείς αγώνα για να ξεριζώσει τα ψυχικά πάθη, την υπερηφάνεια, τη ζήλια, τον θυμό, και κάνει μόνο μια ξερή σωματική άσκηση, θα θρέψει τα πάθη του με την υπερηφάνεια. Τα ψυχικά πάθη μας κάνουν μεγαλύτερο κακό από ότι το πάχος του σώματος. Αυτό είναι καλοήθης όγκος, ενώ τα ψυχικά πάθη είναι κακοήθης όγκος. Δεν λέω να μην κάνει κανείς άσκηση, αλλά να μπει στο νόημα της άσκησης, που σκοπός της είναι η απέκδηση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Δεν κάνουμε άσκηση για την άσκηση, αλλά κάνουμε άσκηση για να δώσουμε αυτές τις απελευθερωτικές δυνάμεις στην ψυχή μας, ώστε να απελευθερωθεί από τα ψυχικά πάθη, από τη ζήλια, από την υπερηφάνεια, από τον θυμό. Αν δεν ταπεινωθεί λίγο η σάρκα, το σώμα, με τη σωματική άσκηση, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με τις μετάνοιες, με όλα αυτά που τα λέμε σωματικός κόπος, δεν ταπεινώνεται και η ψυχή μετά. Είναι κανόνας αυτός. Σκεφτείτε τον εαυτό σας, όταν έχουμε καλό φάει, έχουμε καλό κοιμηθεί, είμαστε ξεκούραστοι, έχουμε και ένα συνήθως υψηλό φρόνημα. Έτσι, ότι εγώ μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, τώρα είμαι σχεδόν παντοδύναμος. Και σκεφτείτε πάλι πως είμαστε όταν είμαστε λίγο αρρωστούλιδες, λίγο έτσι νηστικοί, λίγο νηστεύουμε.
είμαστε και ψυχικά ταπεινωμένοι, είμαστε και πιο ήπιοι και έχουμε λογισμούς έτσι ταπεινούς. Αυτό ακριβώς βοηθάει στο να κοπούν τα πάθη, τα ψυχικά. Αν όμως κάνεις σκέτη άσκηση χωρίς να προσέχεις και την ταπείνωση, χωρίς να προσέχεις και τις λογισμούς σου και χωρίς να κάνεις προσευχή, τότε μπορεί να αρρωστήσεις ακόμα χειρότερα πνευματικά. Γιατί θα σου πει ο λογισμός, α, εσύ κάνεις άσκηση, δεν είσαι σαν τους άλλους, είσαι καλύτερη, είσαι καλύτερος. Εσύ νηστεύεις, ενώ οι άλλοι τρώνε. Και να σου θρέψεις την υπερηφάνεια, οπότε μετά όχι μόνο δεν ξεριζώνεις τα πάθη σου, αλλά τα τρέφεις ακόμα περισσότερο. Πρέπει λοιπόν κανείς να μπει στο νόημα γιατί κάνουμε την άσκηση. Ότι πρέπει να την κάνουμε όχι σαν αυτό σκοπό, για να έχουμε λιγότερα κιλά, να κάνουμε και σιλουέτα μερικές φορές, αλλά για να κόψουμε τα ψυχικά πάθη, να βοηθήσουμε την ψυχή να ταπεινωθεί, να τραβήξει τη χάρη του Θεού, οπότε να ελευθερωθεί από όλα αυτά τα ψυχικά πάθη. Πώς πρέπει, γέροντα, να αγωνίζεται κανείς στην εγκράτεια? Απάντηση: ο αγώνας πρέπει να γίνεται ως εξής. Ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός, να του το δίνει κανείς. Ύπνο, φαγητό κλπ. Μετά θα έχει στόχο να κόβει τα ψυχικά πάθη, τις επιθυμίες του, τον εγωισμό του, τη ζήλια του κλπ. Καμιά φορά, γέροντα, όταν αισθάνομαι μία εξάντληση, με πιάνει μία δειλία και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μήπως είναι φυλαυτία? Όταν αισθάνεσαι εξάντληση, να εξετάζεις αν είναι από αρρώστια. Εάν δεν είναι από αρρώστια, δες μήπως σου λείπει ύπνος, ή μήπως χρειαζόταν να φας ή να ξεκουραστείς λίγο παραπάνω. Αν τίποτε από αυτά δεν συμβαίνει, τότε είναι του πειρασμού. Σήκω, άρχισε τη δουλειά σου και νικάς τον πειρασμό. Πόσο πρέπει να επιμείνω, γέροντα, στον κόπο? Μήπως με το να οικονομάω τον εαυτό μου διώχνω τη χάρη του Θεού? Όχι, ευλογημένη. Θέλει να προσέχεις και να σταματάς πριν φτάσεις να μην μπορείς. Δεν πρέπει να φτάνεις δηλαδή στα όρια σου. Όμως, γέροντα, αισθάνομαι ότι ποτέ δεν εφάρμοσα αυτό που λένε οι πατέρες: δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα. Και απάντηση: τι αίμα να δώσεις εσύ αφού σου λείπει αίμα? Εσύ έχεις ανάγκη να σου δώσουν αίμα. Τα ψυχικά πάθη να προσέξεις. Φαίνεται ένα δυνατούλα, έκαμε. Δεν έχει πολύ αίμα. Λοιπόν, βλέπετε, ο γέροντας είναι χαριτωμένος. Έτσι, ας μείνουμε σε αυτά σήμερα για τη φυλαυτία. Τη γεννήτρια όλων των παθών, ξαναλέμε, για να αρχίσουμε να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, και ας παρακαλάμε και τον Πάτερ Παΐσιο και τους γεροντάδες και τους αγίους μας να μας βοηθάνε ώστε να το ξεπερνάμε αυτό το πάθος, να το πολεμάμε όπου το βρίσκουμε και να θυμόμαστε πάντα τα φάρμακα, τα γενικά, την αγάπη και την εγκράτεια. Έτσι, γιατί με την αγάπη πράγματι ο άνθρωπος νικάει
τα πάθη, τα ψυχικά πάθη, την περηφάνεια, τον εγωισμό, τη ζήλια, τους τόνους και όλα αυτά, και με την εγκράτεια πάλι πολεμάει και τα σωματικά πάθη. Και όλα αυτά, και η εγκράτεια και η αγάπη πολεμάνε τη φιλαυτία. Αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά, έχουμε λίγα λεπτά να ρωτήσετε. Να συζητήσουμε για λίγο. Πάντως είναι μια σκλαβιά φοβερή, και μακάριος είναι ο άνθρωπος που θα μπει στον αγώνα να βγει από αυτή τη σκλαβιά. Έτσι, και σημασία έχει όχι να καταστρέψουμε το σώμα, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά τα πάθη. Δεν είμαστε σωματοκτόνοι, όπως λέει ο πατέρας, αλλά παθοκτόνοι. Και η συνταγή είναι να θυμάται κανείς να μην στρέφεται στον εαυτό του, αλλά να στρέφεται στον Θεό. Έτσι. Έχει τεράστια σημασία προς τα που κοιτάει ο άνθρωπος. Κάθε στιγμή κάπου κοιτάμε. Πού κοιτάς τώρα, πού σκέφτεσαι, πού είναι ο νου σου, με τι ασχολείσαι τώρα, πού είναι τα μάτια της ψυχής σου στραμμένα, είναι στον εαυτό σου, δεν πολεμάς τη φιλαυτία, την τρέφεις μάλλον. Είναι στραμμένα στον Θεό ή στον πλησίον, τότε είσαι σε καλό δρόμο. Δηλαδή προσπαθείς να αναπαύσεις τον Θεό ή τον πλησίον, να πεις τώρα είναι ευκαιρία να πω ένα Κύριε Ελέησον σωστό, ή να αναπαύσω τον πλησίον, να δώσω λίγο χαρά. Τότε πολεμάς τη φιλαυτία. Και τότε είσαι στον δρόμο για να κόψεις όλα τα πάθη. Δεν υπάρχει κάτι. Οπότε να πούμε συν Θεό, την Τετάρτη θα έχουμε πάλι κανονικά σύναξη με τις μητέρες όπως κάνουμε, και μετά θα έχουμε και βραδινή λειτουργία για όλους. Είναι η μέρα που γιορτάζουμε τους Αγίους Αποστόλους Σύλλας, Λοανού, Κρίσκεντα, είναι από τους 70. Και την Πέμπτη πάλι θα έχουμε σύναξη με τους άνδρες όπως κάνουμε κανονικά, στις 8 και 4. Με τους άνδρες. Την Τετάρτη είναι στις 7.30 με τις μητέρες. Την Παρασκευή δεν θα έχουμε, ούτε την Κυριακή που έρχεται. Έτσι. Και για τα επόμενα, πιο μετά, θα μαθαίνετε από αυτό το αυτόματο τηλεφωνητή που έχουμε. Το τηλέφωνο αυτό, το 233-801. Επίσης θυμίζω για τους άντρες αυτή την ευκαιρία που είπαμε για το τέλος του Αυγούστου, προσκύνημα στην Πάτμο, κάτι αντίστοιχο που κάναμε για τις γυναίκες, 28 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη στις 9 και 4 θα έχουμε βραδινή Θεία Λειτουργία για όλους. 9 και 4 Τετάρτη με 11.30, πρώτα ο Θεός βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσει, δόξα σοι, σώσον Κύριε.